Έρωτας, αγάπη, εργασιακή ηθική και αξίες είναι κάποια από τα κριτήρια με τα οποία έχτισε τις γερές βάσεις της καριέρας της η Βίκη Καγιά, που από το 1990 έως σήμερα δεν έχει σταματήσει ποτέ, με ό,τι και αν κάνει, να είναι στην πρώτη γραμμή της μόδας. Λάτρης της πραγματικής ομορφιάς, άμεση, ειλικρινής και με μια έμφυτη κομψότητα που έχει διάρκεια στον χρόνο, η Βίκη Καγιά βρέθηκε στο νησί μας και μίλησε για πολλά σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή μας. Αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο, πάρα πολύ. Είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μου. Πες μου δύο λόγους που αγαπάς στο νησί μας. Οι άνθρωποι, μπορώ να πω τρεις. Βεβαίως. Το φαγητό, που είναι υπέροχο. Και η δημιουργικότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ η δημιουργικότητα εδώ. Η δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο δεν κάθεται. Πρέπει να το μελετάς, να το ψάχνεις, να το ξαναψάχνεις, όχι να το εξαντλείς, αλλά να το φτάνεις σε ένα σημείο που να λες: μάλλον δεν ξέρω κάτι, μάλλον δεν ξέρω τίποτα. Πάμε πάλι από την αρχή, ώστε να είναι πάντα καινούργια όλα οι πληροφορίες που παίρνεις. Και είμαι τέτοιος άνθρωπος, από μικρή ήμουνα. Δηλαδή, προτιμώ να κάνω πίσω και να διαβάζω, να μαθαίνω, να ασχολούμαι για να έχω, ξέρεις, ένα άλλο challenge μπροστά μου μεγαλύτερο, παρά να βολεύομαι σε κάτι που δεν ξέρω. Δεν σταματάει ποτέ η γνώση και δεν σταματάει και ποτέ το ψάξιμο. Οπότε ναι, θα μπορούσες να το πεις αυτό. Και στα παιδιά σου το μεταδίδεις αυτό? Προσπαθώ χωρίς να τα πιέζω βέβαια, γιατί ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι και λίγο αγχωτικό. Είναι πολύ μικρά ακόμη, αλλά το δεν εγκαταλείπω τη μάχη, σίγουρα το έχω μάθει. Η ίδια μίλησε για το λόγο που αποχώρησε από το GNTM, αλλά και το νέο της επαγγελματικό βήμα ως οικοδέσποινα στον Dancing with the Stars. Είναι ένα διαφορετικό challenge. Για πάρα πολλούς λόγους δεν μπορούσα να συνεχίσω το GNTM. Για την οικογένειά μου είχα κουραστεί, νιώθω ότι έπρεπε να σταματήσω. Για να γεμίσω τις μπαταρίες μου, να έχω κάτι καινούργιο να πω, να έχω πάθος πάλι για τη δουλειά μου, να είναι κάτι άλλο για μένα. Οπότε αυτό μου το έδωσε το Dancing with the Stars. Και αγαπώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι οικογενειακή εκπομπή με θετικό πρόσημο, αισιόδοξη, χαρούμενη. Και επειδή στην Ελλάδα ο χορός δεν είναι μέσα στην παιδεία μας 100%, είναι ευκαιρία να μπει μέσα στα σπίτια του κόσμου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να χορέψω και εγώ, φίλοι μου, να δω πώς θα το κάνω. Γιατί το ballroom είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι ξέρεις boogie boogie ή shimmy shimmy όπως λένε, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Η σχέση με το χορό είναι αρμονική, είναι καλή, αλλά δεν είναι επαγγελματική. Ναι. Χορεύω ρυθμικά στο χορό του κλαμπ, στο χορό, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω διδαχτεί και έχω ασχοληθεί με αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα και περισσότερο χαίρομαι γιατί βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος χαμογελάει και λάμπει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δίκη μου, ένας άνθρωπος για να λάμπει σημαίνει ότι μέσα του νιώθει καλά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Δεν είναι που μόνο κάνει που νιώθει καλά, είναι που έχει περάσει και πολλά, που έχει ταλαιπωρηθεί, έχει πέσει πάρα πολλές φορές, έχει πληγωθεί, έχει κάνει λάθη και έχει αποφασίσει όρημα και συνειδητοποιημένα να σηκωθεί, να προχωρήσει, να μην εγκαταλείψει τη μάχη και να έχει θετικό νου. Γιατί μόνο από τα πράγματα τα βλέπεις αισιόδοξα και θετικά μπορείς και να τα ξεπεράσεις και να πας παραπέρα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο δίνεις καθημερινά και στο Shopping Star σε απλές γυναίκες της διπλανής πόρτας. Τις λατρεύω στο Shopping Star. Είναι η αγαπημένη μου εκπομπή, είναι το όνειρό μου, τις λατρεύω. Είμαστε έκτη χρονιά, είναι ήρεμη δύναμη το Shopping Star με γυναίκες πρωταγωνίστρες από όλη την Ελλάδα και μακάρι να έρθουν και στην Κύπρο. Το θέλω πάρα πολύ να συμμετέχουν Κύπριες και να έρθουμε εδώ για ψώνια. Μακάρι να καταφέρουμε να το κάνουμε και αυτό. Μας διδάσκουν το στυλ τους, έχουν τη δική τους προσωπικότητα, έχουν τη δική τους κοσμοθεωρία και γιατί όχι. Αφού θες να έρθεις Κύπρο, τι να κρατήσουμε οι Κύπριες στο στυλ μας και πρέπει ίσως να αλλάξουμε? Οι Κύπριες δίνεστε πάρα πολύ ωραία. Λίγο στο μακιγιάζ θα ήθελα να είναι λίγο πιο μαλακό. Αλλά δίνεστε πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κανένα παράπονο. Η ομορφιά τελικά της γυναίκας, Βίκη μου, από πού πηγάζει? Από μέσα και μόνο από μέσα. Και έτσι μια ευχή για την κάθε γυναίκα που σε βλέπει τώρα. Να είναι ο εαυτός της, να σπάμε τα στερεότυπα και να μην κοιτάμε πώς είναι η δίπλα, πώς είναι το Instagram, πώς είναι το περιοδικό. Εγώ. Ποια είναι η καλύτερη εγώ, εσύ, ποια είναι η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας, αυτή να αγκαλιάζουμε.